Το κρύο ξεκίνησε εκείνο τσουχτερό και τα τζάκια άναψαν. Ωστόσο, σχεδόν καθημερινά δεκάδες περιστατικά σημειώνονται από πυρκαγιές σε τζάκια. Ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ιωαννίνων, κ. Βασδέκης, μιλώντας στο ITV, αναφέρθηκε σε όλα όσα πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών προκειμένου να διασφαλίσουν αφενός τη σωστή λειτουργία του τζακιού τους και αφετέρου την περιουσία τους αλλά κυρίως τη ζωή τους. Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες χρησιμοποιούν το τζάκι για να ζεσταθούν. Ο κ. Βαζέκης εφιστά την προσοχή σε όλους και τους καλεί να λαμβάνουν τα μέτρα, υπενθυμίζοντας ότι μια μικρή φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφική πυρκαγιά, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία. Θέλοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος, ανέφερε τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που μπορούν να λάβουν οι πολίτες, εφόσον διαχειρίζονται το συγκεκριμένο είδος θέρμανσης. Ναι, όπως πολύ σωστά τονίσατε, ήδη το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την πτώση της θερμοκρασίας έχουν αρχίσει οι πολίτες και της πόλης και γενικότερα του νομού να ανάβουν τα τζάκια τους προκειμένου να θερμανθούν. Είναι βέβαια από τον καιρό που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, ο κόσμος προσπαθεί να βρει εναλλακτικές μεθόδους θέρμανσης και μία από τις πιο απλές και προσβάσιμες στον πολίτη τον κόσμο είναι η χρήση ξύλων για να θερμανθούν. Είτε αυτά τα χρησιμοποιούν σε τζάκια, είτε σε ξυλόσομπες. Και έχουμε αρκετά περιστατικά κάθε χρόνο, στα οποία οφείλονται πυρκαγιές σε καπνοδόχους ή και σε σπίτια εξαιτίας των τζακιών. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε τις αιτίες που οφείλεται αυτό το φαινόμενο. Η κυριότερη αιτία είναι ο καθαρισμός της καπνοδόχου. Με τη συχνή χρήση του τζάκι στις εσωτερικές της καπνοδόχου περιοχές, συσσωρεύεται θάλη. Η θάλη αυτή, όταν ανέβει η θερμοκρασία της σε αρκετά υψηλά επίπεδα λόγω της θερμότητας, αναφλέγεται και προκαλεί διάφορα προβλήματα, κυρίως όταν υπάρχουν και κακοτεχνίες στο τζάκι. Δηλαδή, όταν η καπνοδόχος, η οποία συνήθως είναι μεταλλική, ακουμπά σε ξύλινες επιφάνειες της στέγης, υπερθερμαίνονται αυτές οι ξύλινες επιφάνειες και αναφλέγονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πρόβλημα είναι ότι ο ιδιοκτήτης δεν αντιλαμβάνεται ότι έχουν αναφλεγεί οι επιφάνειες της στέγης. Η στέγη ξεκινάει, καίγεται, χωρίς ο ιδιοκτήτης του τζακιού να το έχει αντιληφθεί. Είναι δηλαδή η περίπτωση που δεν έχει αναφλεγεί αυτού η εθάλη, αλλά τα ξύλινα μέρη λόγω υπερθέρμανσης. Γι' αυτό λοιπόν κάθε ιδιοκτήτης στην αρχή ή στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου ή και ανάλογα με τη χρήση του τζακιού και ενδιάμεσα, το βασικότερο που έχει να κάνει είναι να καθαρίζει την καπνοδόχο του, ούτως ώστε να αποφευθεί αυτό το φαινόμενο που είπαμε πριν, αλλά και με εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με τζάκια να δει αν υπάρχουν κακοτεχνίες στο τζάκι του, δηλαδή αν ακουμπά η καπνοδόχος του σε ξύλινες επιφάνειες. Πέρα από αυτό, βέβαια, υπάρχουν και κάποια άλλα μέτρα τα οποία πρέπει να έχουν υπόψη τους οι χρήστες τζακιών, προκειμένου να αποφύγουν το φαινόμενο ή γενικότερα κάποια δυσάρεστα επεισόδια που μπορούν να συμβούν. Κάποιο πολύ βασικό είναι να μην προσπαθούμε να ενισχύουμε την φωτιά στο τζάκι με κάποια έφλεκτα υλικά, δηλαδή να ρίξουμε ενόπνευμα ή πετρέλαιο ή οτιδήποτε, γιατί δημιουργούνται διάσπαρτες εστίες και μπορεί σπίθες να πεταχθούν στον γύρω χώρο, σε χαλιά ή αντικείμενα έφλεκτα που υπάρχουν γύρω-γύρω από το τζάκι να μεταδοθεί φωτιά. Επίσης, όταν αδειάζουμε τη στάχτη από το τζάκι, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντοτε μεταλλικό φαράσι και όχι πλαστικό, γιατί αυτό είναι έφλεκτο. Και κυρίως γιατί μέσα στη στάχτη μπορεί να υπάρχουν αναμένα κάρβουνα, τα οποία είτε θα πέσουν κάτω και επειδή τα σπίτια το χειμώνα είναι στρωμένα με χαλιά ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει ανάφλεξη. Και επίσης θα πρέπει όλο τη στάχτη όλη αυτή με τα αναμένα κάρβουνα που προφανώς μπορεί να υπάρχουν ενδιάμεσα να τα ρίχνουν σε δοχείο μεταλλικό και όχι πλαστικό επίσης. Βασικά θα πρέπει ο ιδιοκτήτης ο οποίος χρησιμοποιεί τζάκι να είναι παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης. Θέλω να πω ότι δεν είναι σωστό να αφήνουμε το τζάκι στο σπίτι μας να καίει και εμείς να απομακρυνθούμε, να πάμε για κάποια ακόμη δουλειά. Όταν κλείνει, κύριε Βαζέκη, το τζάκι, ακόμη δηλαδή και όταν υπάρχει ενεργειακό τζάκι που είναι κλειστό και δεν υπάρχει
Όταν, όχι, σε ανοιχτά τζάκια, τα οποία, μιλάμε πάντοτε για ανοιχτά τζάκια τώρα αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν, ας πούμε, ο χώρος της καύσης είναι σε επαφή με το περιβάλλον του δωματίου ή γενικά του σαλονιού όπου βρίσκεται το τζάκι. Και επίσης είναι σε τέτοιου είδους τζάκια, καλό είναι το βράδυ, όταν ο κόσμος πηγαίνει για ύπνο, να είναι σβηστά, δηλαδή να μην γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τι μπορεί να συμβεί. Θα σας ρωτήσω περίπου πόσα συμβάντα έχουμε έτσι σε γενικές γραμμές από όλη τη διάρκεια του χειμώνα, από τζάκια ή ακόμη και από σόπες. Κατά μέσο όρο μπορεί να έχουμε και 2 και 3 την ημέρα. Οπότε μπορεί να υπολογίσετε αρκετά, τα οποία βέβαια δεν έχουν όλα κακή εξέλιξη, γιατί άλλα τα προλαβαίνουμε. Η κακή εξέλιξη συμβαίνει συνήθως όταν έχουμε την ανάφλεξη της στέγης.